Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα θα σας δείξω σήμερα 1η Οκτωβρίου 2017 θα σας δείξω μία drop-down λίστα. Μην περιμένετε να δείτε πολύπλοκα πράγματα, UL, an order list μέσα σε an order list. Είναι κάτι πολύ απλό, πολύ εύκολο που μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας. Θα σας δείξω αμέσως. Ας πάμε εδώ στο Google Chrome. Ας πούμε εδώ έχω, εγώ ας πούμε τώρα έχω ενεργοποιήσει το localhost, το Apache. Βλέπετε εδώ first, second και third. Πάμε second και βλέπουμε ότι εμφανίζεται εδώ fourth, sixth, fifth, sixth, first, second, third. Πάμε να σας δείξω πώς γίνεται αυτό στο HTML. Εδώ έχουμε ένα HTML document. Εδώ έχουμε ένα style. Θα σας δείξω. Στην ουσία έχουμε τη UL. Βλέπετε εδώ, έχουμε first, second και third. Αυτά είναι αυτά εδώ, τα πρώτα, έτσι. Τώρα πώς γίνεται το drop down. Το drop down είναι πολύ απλό, πολύ εύκολο. Θα σας δείξω, το drop down είναι πολύ εύκολο. Μέσα στο δεύτερο li, το list item δηλαδή, μπορείτε να το βάλετε ή στο first ή στο third. Εγώ το βάλα στο second για ομοιομορφία να είναι πιο εύχριστο στην ιστοσελίδα. Εδώ έχω ένα div και έχω fourth, fifth, sixth, έτσι. Δηλαδή μέσα στο li έχω αυτό το div. Του έχω δώσει ένα class και ένα id. Και έχω δώσει την ίδια συνάρτηση και στο li που είναι από κάτω, που είναι παιδί του, είναι child, είναι παιδί του li, έτσι. Αυτό είναι που έχει την class link και έχει και δύο συναρτήσεις, on mouse over, καλείται η συνάρτηση C, JavaScript, on mouse out D. Στην ουσία τι κάνει αυτό, αν πάμε μέσα στο style, βλέπετε εδώ, στο style, το inside, έχει καλά αυτό, μπορούμε να το σβήσουμε εδώ πέρα, δεν είναι λίστα, οπότε δεν μας ενδιαφέρει. Βλέπετε display none, έτσι display none. Color, τη γραμματοσειρά ας πούμε είναι blue και position absolute. Και συναρτήσεις παίρνει και το κάνει block, το inside, αυτή την class, το id το κάνει block και όταν κάνει on mouse out το κάνει none, το display none, έτσι. Εδώ δεν έχουμε τίποτα, εδώ έχουμε την πρώτη λίστα, το UL, το style μας. Εδώ πέρα προσέξτε ότι πρέπει να είναι relative τα li, relative, και το color δεν θα δίνεται στο li, το δίνεται στις άγκυρες. Αυτά δύο πρέπει να προσέξετε. Και στην κλάση, απλά για να εμφανίζονται στην ίδια σειρά inline, μέσα στο out, έχουμε τρία style. Ένα το UL, δύο το ULLI και τρία ULLI άγκυρες, να ξέρετε. Να τα προσέξετε που δίνετε τις ιδιότητες. Και έχουμε αυτά εδώ, τα οποία δημιουργούν, ας πούμε, να το σώσω με Ctrl S και έχουμε αυτό το ωραίο αποτέλεσμα που βλέπετε εδώ. Έτσι, μπορούμε να βάλουμε εδώ να βάλουμε άγκυρες και να κατευθύνουμε σε όποια σελίδα θέλουμε. Έτσι. Αυτό ήταν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να σας ξαναπούμε. Γεια σας.